Σπύρος Χαρανικόλας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Μίλτος Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Η Μαριάννα Τσίχλη από το Μέρα 25. Καλημέρα. Καλημέρα. Και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος. Πατριωτικός συνασπισμός. Πατριωτικός συνασπισμός. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος για το Σύνταγμα. Φίλε. Σαν το δάσος. Δεν αλλάζει. Ισχύει. Ισχύει. Σαφώς και ισχύει. Έτσι. Μερικές φορές σας ζηλεύω κιόλας. Φυσικά πρέπει να μας ζηλεύει. Έχουμε όμως δουλειά ακόμα. Καλημέρα στην κυρία, καλημέρα στους κυρίους. Να σας πω, κύριε Μπογδάνο, συμμετέχει στις εκλογές, πέρασε από την Αεροπάγο. Αυτή τη φορά ναι. Πόσα κόμματα είστε εσείς? 10 κόμματα. 10 κόμματα. Στον πατριωτικό συνασπισμό. Μάλιστα. Ναι, ωραία. Αδυνάτησες λίγο. Από το τρέξιμο. Το ακριβώς αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Α, αλλά ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πες μου, ποια είναι τα θέματα μας εδώ? Ένα από τα θέματα βασικά είναι το θέμα με τον κύριο Πνευματικό. Με τη δήλωση του κύριου Πνευματικού. Γιατί είναι προμετωπίδα εδώ στην πρώτη γραμμή το θέμα της υγείας. Πνευματικός και οφείλει σε αυτά τα δύο αγκάθια τώρα. Ακούσαμε, ενώ ο Πρωθυπουργός είναι στον Άγιο Σάββα. Ακούσαμε, ήταν εννοώ, πήγε επίσκεψη στον Άγιο Σάββα. Ακούσαμε μία δήλωση από τον κύριο Πνευματικό. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα πρέπει να διαγραφεί ουσιαστικά, η οποία συζητείται και προκαλεί σ' άλλο, κύριε Καρανικόλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Στάθη, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του βάση. Για τη Νέα Δημοκρατία, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και έχει απόλυτη αξία. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Περατικός με την επιστημονική του άποψη, εγώ τα άκουσα πολύ καλά την συνομιλία που είχε χθες, την συνέντευξη που είχε χθες στο ραδιόφωνο του Sky, είναι καθαρά προσωπικές τοπόψεις και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με τις αρχές, ούτε με τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν υποδηλώνουν προφανώς, και το τονίζω αυτό γιατί θέλω να αναφερθώ σε αυτά που άκουσα χθες από τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του, κανένα κρυφό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πραγματικά ντροπή. Και λέω τη λέξη ντροπή με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία. Να ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα κρυφό σχέδιο τέτοιο να αφήνει ανθρώπους που πάσουν από καρκίνο εκτός νοσηλευτικής περίθαλψης, σε τελικό στάδιο δηλαδή. Αυτό υπονόησε ο κύριος Τσίπρας και ότι είναι το κρυφό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Αφού ακούστε, είναι. Ακούστε, μισό λεπτό, ακούστε. Μισό λεπτό, μία ερώτηση. Αφού είστε τόσο. Είναι ντροπή. Ναι, ντροπή, τα ακούω. Όχι, μισό λεπτό. Να ρωτήσω. Σε ένα πρωθυπουργό, μισό λεπτό, κύριε Στάθη, ένα δευτερόλεπτο. Που εν μέσω πανδημίας αποφάσισε να κλείσει τη χώρα μη υπολογίζοντας το κόστος για τη χώρα, το οικονομικό κόστος. Σε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που υπερδιπλασίασε τις ΜΕΘ για να σώσει έστω και μια ζωή παραπάνω, σε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που θεσμοθέτησε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρκινοπαθείς και 10.000 γυναίκες βρήκανε ότι πάσουν από καρκίνο εξαιτίας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας του προγράμματος Φόβης Γεννηματά, και σε μια κυβέρνηση. Αφού γίνεστε, αφού ενοχλείστε τόσο πολύ από αυτό. Φάρμακα, για... έναντι 100 του ΣΥΡΙΖΑ να ρωτήσω κάτι. Ντροπή να ρωτήσω στον κάτι. Κύριο Τσίπρα. Ντροπή του. Ναι, ντροπή στον κύριο Τσίπρα. Παραμένει στα ψηφοδέλτια. Εγώ βλέπω ότι είστε έξαλλοι με αυτό που ακούσατε. Προφανώς. Παραμένει στα ψηφοδέλτια ο κύριος Πνευματικός. Ότι υπάρχει η παραμένει όμως ο κύριος Πνευματικός στα ψηφοδέλτια. Είναι συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να αφήνει εκτός νοσηλείας ανθρώπους που καρκινοπαθείς. Αλλά ο κύριος... Είναι ντροπή. Αλλά η κυβέρνηση της κυρίου... Νέας Δημοκρατίας αύξησε τις δαπάνες από το 3,8% του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς συνάδει αυτό που λέτε με το ότι παραμένει ο κύριος Πνευματικός? Κανονικά είναι υποψήφιος ο άνθρωπος που δεν τον ξέρω. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά πώς συνάδει? Ποια είναι η αντίφαση του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό ακριβώς που λέτε? Ποια είναι? Κρατάει στα ψηφοδέλτια δύο βουλευτές, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το τουρκικό προξενείο, εξυπηρετούν ξεκάθαρα την τουρκική προπαγάνδα και ο κύριος Τσίπρας, ενώ γνωρίζει. Καλά τώρα, παλάτζο είναι αυτό. Ακούστε με. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις εσύ, το κάνω κι εγώ. Είπε ο κύριος Τσίπρας, το έκανε με τον Κατρούγκαλο, κύριε Καρανικόλα. Εγώ λέει τον έδιωξε τον Κατρούγκαλο, λέει. Τα συμφέροντα του τουρκικού προξενείου. Ο κύριος Τσίπρας τους κρατάει στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα. Ωραία, πάμε. Πάμε στον κύριο Χατζηγιαννάκη. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Κύριε Χατζηγιαννάκη. Τι να πω. Στην ημέρα που συζητάτε κι εσείς πολύ σωστά, είδα στο προηγούμενο πάνελ για την απώλεια τριών συνανθρώπων μας. Επειδή δεν είχαμε προσωπικό στο ΕΚΑΒ να πάει να τους παραλάβει και μία μέσα στην Αττική. Με στην Αττική η μία. Καλά, και ξέρετε κάτι. Αυτό της Αττικής ήταν λίγο μυστήριο. Γιατί να σας πω. Μυστήριο γιατί υπήρχε εδώ. Να σας πω κάτι. Επισήριζα, κύριε Χατζηγιαννάκη, δεν μας κάνει καμία έκπληξη. Ξέρετε γιατί δεν μας κάνει έκπληξη. Γιατί εγώ
στη Βόρεια Εύβοια αυτό το ζήτημα. Έχουμε χάσει τρεις συνανθρώπους μας το 2022. Έχω κάνει ο ίδιος τέσσερις ερωτήσεις στον κύριο Πλεύρη και στην κυρία Γκάγκα. Και την έκανα επίκαιρη ερώτηση. Και την έκανα επίκαιρη ερώτηση. Δεν θα με διακόπτε όπως σα διέκοψα. Θα πω αυτό που νομίζω εγώ και μετά θα ξαναμιλήσετε κι εσείς. Όπως γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο. Έχω κάνει λοιπόν επίκαιρη. Μα σα παρακαλώ. Το 2017 που τη μεταφορά αντί ασθενοφόρων την έκαναν ιερείς. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, κύριε Καρανικόλα? Ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Ναι, ότι δεν είναι τέσσερα χρόνια τι κάνατε. Συμφωνώ, υπάρχουν ελλείψεις. Και εδώ είναι το στίγμα της νέας τετραετίας. Εσείς κυβερνάτε τώρα. Είναι προσωπικό στίγμα του κυβερνάτε κυρία Μητσοτάκη, κύριε Στάθη. Εσείς κυβερνάτε. Λοιπόν, θα πούμε δύο λεπτά. Δεν γίνεται, παιδιά. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζηγιάννη. Ο τέταρτος θα μιλήσει. Ναι, ναι. Αυτό που έλεγα είναι ότι. Σπάστα όλα. Το έκανα και εγώ χθες, μην αγχώνεστε. Τουλάχιστον είχα πιει το ρόλο. Πάλι καλά. Αυτό που λέει. Όσο αισιόδοξος και απεσιόδοξος τσακώνονταν αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, ήρθε ο οπορτουνιστής και ήπιε το νερό. Λοιπόν, και μετά έσπασε. Λοιπόν, μετά έσπασε. Αυτή είναι μια καθημερινότητα που τη βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και στην Εύβοια και φαντάζομαι και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορεί μόνο στην Εύβοια να έχω φέρει εγώ σε επίκερ και να έρχεται η κυρία Γκάγκα. Το Φλεβάρι που μας πέρασε το 23 και να μου λέει έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, έχει φτάσει Ιούνις και ακόμα κλιμάκιο στη Βόρεια Εύβοια, δεν έχουμε του ΕΚΑΒ και έχουν πεθάνει τρεις συνάνθρωποι μας το 22. Μην κοιτάτε που γίνεται τώρα και δεν είχε γίνει κεντρικό θέμα στις ειδήσεις. Εμείς το ζούμε, το βιώνουμε, το φέρνουμε στη Βουλή, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, μια πραγματικότητα είναι ότι από την 1η Ιουνίου, γιατί το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, το ξέρετε πολύ καλά ότι ανασφάλιστοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σας πληροφορώ ότι πριν από δύο μέρες. Πάνε σε δημόσιες δομές όμως, έτσι. Μπορούν να πάνε σε δημόσιες δομές. Σε δημόσιες δομές για να θεραπευτούν ή για να πάρουν τα φάρμακα, γιατί πρέπει αφού να πάνε μέσω. Όχι, δεν παίρνουν συνταγογράφηση. Ακούστε, επειδή με πήρε προχθές, μπορώ να πω και το όνομά του. Μα λέτε ψέματα. Δεν μπορεί να κάνει συνταγογράφηση σε δημόσιο νοσοκομείο κάποιο ανασφαλιστό. Αυτό λέτε. Δεν μπορεί να τα προμηθευτεί γιατί πρέπει, αν δεν καλύπτεται από το ταμείο του. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί για να προμηθευτεί. Για να προμηθευτείς το φάρμακο, ναι, μεν η δομή θα σου κάνει τη χημειοθεραπεία. Γιατί ήταν καρκινοπαθής αυτός που με πήρε και μου είπε: δεν μπορώ. Και μάλιστα αντιδήμαρχος. Δεν θα πω το όνομά του, αλλά αν θέλετε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω γιατί με πήρε επώνυμα ο άνθρωπος και μου το κατήγγειλε. Δεν μπορώ να πάρω το φάρμακο της χημειοθεραπείας. Πρέπει να πληρώσω τα 480 ευρώ για να κάνω τη ρύθμιση. Τα πλήρωσε. Τι να κάνει προκειμένου να κάνει. Για την να τελευταία... μπει στη διαδικασία ότι πέρα. Για να κάνει την τελευταία. Ήταν η τελευταία του χημειοθεραπεία. Δεν του δίναν το φάρμακο γιατί πρέπει να γραφτεί στο ταμείο του. Και μιλάει η Νέα Δημοκρατία ότι το έχει πάρει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναβαθμίσει το ΕΣΥ. Ποιο ΕΣΥ? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για τις δηλώσεις. Αλλά η πραγματικότητα που βιώνουμε. Να μην πηγαίνει να πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές. Όχι, εγώ λέω να πηγαίνω να τις πληρώνω. Αλλά λέω ότι έπρεπε σε 400.000 σύμφωνα με τα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας, 800.000 ανασφάλιστους, μάλλον ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ρυθμίσει, να κάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το 2017. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί και τους είπε ψέματα άλλη μια φορά. Ελάτε, κυρία Τσίχλη. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν πρόκειται περί καμίας κρυφής ατζέντας. Ολοφάνερ είναι η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση για διαλογή ασθενών. Βεβαίως, ο κύριος Πνευματικός το τερμάτισε το θέμα και με την τόσο κοινική δήλωσή του και με την αναφορά στο σύστημα υγείας της Αμερικής. Που κυριολεκτικά, άμα είσαι φτωχός, πεθαίνεις στον δρόμο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση περίθαλψης, ούτε πρωτοβάθμιας, ούτε δευτεροβάθμιας, ούτε τριτοβάθμιας. Και το είδαμε στην πανδημία. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά. Διαλογή ασθενών, την οποία μάλιστα την υπερασπιζόταν ο Πρωθυπουργός, γινόταν, να μην τα ξεχνάμε, σε ένα πότε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της περίοδου της πανδημίας. Όχι, πότε ο Πρωθυπουργός υπερασπιζόταν τη διαλογή ασθενών. Αν δεν με διακόπτετε, θα σας πω. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα. Θα σας πω εντελώς συγκεκριμένα. Έλεγε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μου κάνει εντύπωση που δεν το θυμάστε, γιατί όλη η Ελλάδα το θυμάται, ότι δεν έχει καμία μελέτη με βάση την οποία να αποδεικνύεται ότι η θνησιμότητα του COVID είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς που ενώ χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κυρία Τσίχλη, πάνω από 1.100 μεθ έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία. 557 υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 1.100 για τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν ντρέπεστε. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε. Εσείς θα ντρέπεστε. Λοιπόν, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχετε την ευθύνη για τρεις νεκρές γυναίκες μέσα σε τρεις μέρες. Σας παρακαλώ. Μην το εργαλειοποιείτε και μην λαϊκίζετε. Έχετε την ευθύνη για τρεις νεκρές γυναίκες μέσα σε τρεις μέρες. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε σε εμάς να ντρεπόμαστε. Γιατί την ώρα που εσείς φυρίζατε αδιάφορα, κάποιοι αγωνίζονταν για το σύστημα υγείας.
Σπυρό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που λέω τις εγκλήσεις σε αυτούς που έχουν το ηθικό, που έχουν το ηθικό ανάστημα να είναι πρωθυπουργοί και να λένε στη Βουλή ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουμε, την ώρα που η χώρα μας ήταν πρώτη σε ποσοστό νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη. Και που σήμερα, κύριε Καρανικόλα, η χώρα μας είναι πρώτη επίσης σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας. Γιατί διαλύσατε το σύστημα υγείας. Το διαλύσατε εντελώς, επιδοτώντας κλινικάρχες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να μην κοροϊδευόμαστε, και βγαίνετε και λέτε προεκλογικά στον κόσμο ότι θα αυξήσετε τις δαπάνες υγείας την ώρα που έχετε καταθέσει μεσοπρόθεσμο που από το 2024 έως το 2027 σε απόλυτες τιμές, όχι ως ποσοστό, σε απόλυτες τιμές, μειώνει τις δαπάνες για το σύστημα υγείας από 9% έως 14% ετησίως. 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά σας παρακαλώ. 1,5 δις. Μην λέτε ψέματα. Λοιπόν, είναι κατατεθειμένο, κατατεθειμένο το μεσοπρόθεσμο από 9% έως 14% δαπάνες μείωση ετησίως. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο. Μην λέτε ψέματα. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο. Πάμε στον κύριο Μπογδάνο. Πάμε, σας παρακαλώ, μιλήσουμε όλοι. Και την ίδια στιγμή θέλετε να εφαρμόσετε και μια φορολογική πολιτική, να συνεχίσετε να την εφαρμόζετε, η οποία οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μπογδάνο. Εγώ είμαι αλληλέγγυος με την κυρία Τσίχλη, διότι η κυρία Τσίχλη είναι θύμα, το κόμμα της δηλαδή, όχι επιλογής ασθενών, επιλογής κομμάτων. Την ώρα που μιλάμε εμείς τώρα για μια διαχρονική παθογένεια που δεν θεράπευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεράπευσε και η Νέα Δημοκρατία, με αυτά που γίνονται στον Άριο Πάγο, γίνονται επιλογές κομμάτων για το ποιος παίρνει μέρος στις δημοκρατικές διαδικασίες και κινδυνεύουμε να μείνει η Ελληνική Βουλή χωρίς δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά, το μαρτυρά για το παρουσιαστήριο Καρανικόλα. Με συγχωρείτε. Λέω το εξής. Ο κύριος Βελόπουλος ο ίδιος λέει ότι δεν είναι δεξιά και από εκεί και ύστερα ακούστε τώρα το Game of Thrones και House of Cards ταυτόχρονα. Έχει το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο έχει γύρω στο 4-4,5%. Το κόβει στις πρώτες εκλογές. Κόβει και την εναλλακτική του, που είναι ο πατριωτικός συνασπισμός. Δεν έχουν να πάνε σε κάποιο αξιοπρεπέ. Δεν κοπήκατε για τους ίδιους λόγους όμως. Να κατέβει δηλαδή. Δεν λέω το ίδιο. Λόγοι για σας. Δεν λέω το ίδιο. Ουσία δεν λέω άλλο το ίδιο. Λέω κόβεται το ένα, κόβεται και το άλλο. Ναι, και είναι μετά, άλλο πράγμα όμως. Και μετά, κύριε Στάθη, προωθεί ένα κόμμα του 0,5 στο 2,9. Τη νίκη. Αυτό στις πρώτες εκλογές. Έτσι λοιπόν, καθαρίζεις από τη δεξιά στις πρώτες εκλογές, διότι μένει όλοι εκτός Βουλής. Έβαλε η κυβέρνηση. Έρχονται οι δεύτερες εκλογές. Μισό λεπτό. Ας το να μιλήσει στο κοινό. Περίμενε, ρε παιδιά. Όχι, δεν έβαλε θα η κυβέρνηση τον Άριο Πάγο να το κάνει. Θα σας πω στο τέλος, ούτε συνεννοημένο να ήταν. Κοιτάξτε όμως τι ωραία που ήρθε και τι ωραία που κούμποσε και πόσο πολύ τη βολεύει. Έρχεσαι στις δεύτερες εκλογές. Για πες μας τώρα. Το κόμμα το οποίο έκοψες του Κασιδιάρη, του επιτρέπεις να λάβει μέρος δια αντιπροσώπου τους Σπαρτιάτες και αυτό τι κάνει. Τα κοινά που φύγανε προς την νίκη τα επαναπατρίζει εν μέρη. Όσο δηλαδή χρειάζεται, ούτως ώστε να μην μπει ούτε το κόμμα Σπαρτιάτες, ούτε το κόμμα Νίκη. Συγχρόνως οδηγείς τους δεξιούς ψηφοφόρους στο να ψηφίζουν κόμματα γουρούνι στο σακί. Κανένας δεν ξέρει τίποτα για την νίκη. Κανένας δεν ξέρει τίποτα για τους Σπαρτιάτες. Πώς είναι και έλυφος του Κασιδιάρη, επειδή το είπε μετά. Με συγχωρείτε. Επειδή έκανε δήλωση ο Κασιδιάρης. Ο Άριος Πάγος αγνώρισε πλήρως. Δεν είχε ρεπορτάζ που λέγαμε εμείς. Ότι όλοι οι υποψήφοι. Αυτή την έννοια λοιπόν και εσύ μέρος του σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υποψήφοι μέσα. Να με συγχωρείτε πολύ. Εμείς είμαστε. Άμα είναι όλα σχεδιασμένα και η δική σου. Επιτρέπω σε εσένα κάποιο σχεδιασμό. Είναι ότι επειδή εμείς αδρανούμε, επειδή εμείς κάνουμε πατάτες, επειδή εμείς την πατάμε και τους βάζω όλους μέσα, όλη τη δεξιά. Όλη τη δεξιά. Διότι αυτή τη στιγμή στην επόμενη Βουλή. Εσείς είναι η εναλλακτική του Κασιδιάρη, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα εγώ. Εμείς είμαστε η εναλλακτική για οποιονδήποτε. Πατριώτη, δεξιό, εθνικόφρονα, εθνικιστή, συντηρητικό. Το κόμμα δεν πιστεύει στις κοινές πολιτικές που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στους προοδευτικούς λέω ότι είστε κατευθείαν ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης τι είναι, δεν δεξιό. Προοδευτικότατος είναι ο Μητσοτάκης. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προοδευτικοί και συντηρητικοί. Εμείς είμαστε συντηρητικοί. Εμείς είμαστε η ατζέντα του έθνους. Απέναντι στο γονέας 1, γονέας 2. Εμείς είμαστε απέναντι στις επιδοματικές πολιτικές. Εμείς είμαστε απέναντι στην υψηλή φορολογία. Έχουμε φτάσει στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία που δεν ρίχνει τους φόρους. Συγγνώμη λοιπόν. Εμείς λοιπόν, ναι, για να κλείσω, επειδή γνωρίζω και από δημοσιογραφικό χρόνο, γνωρίζει, και εκτιμώ αυτόν που μου δώσατε και εσείς και το Open, λέμε το εξής. Εμείς ξέρει ο κόσμος ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε κόμμα γουρούνι στο σακί. Δεν είμαστε κόμμα που εμφανίστηκε από το πουθενά
και το οποίο ο κόσμος έτσι επενδύει σε αυτό με τη φαντασία του χωρίς να ξέρει. Ξέρει ποιος είναι ο Εμφιετζόγλου, ο εν ζωή εθνικός ευεργέτης. Ξέρει ποιος είμαι εγώ και τι αγώνα έχω κάνει χωρίς να υποκύπτω στα έδρανα και χωρίς να ενδίδω στα θέλγητρα του συστήματος. Ξέρει τον Βόβολη, ξέρει τον Μπέχλη, ξέρει τον Θανάση τον Κολυβά, τον συνάδελφό μας, ξέρει τον Κωνσταντίνο Λουκά, τον εκδότη των εκδόσεων Στέμα και ξέρει και τι σηματοδοτεί η παρουσία του. Μισό λεπτό, είστε και βασιλόγραφο. Ναι, αφού είναι το Στέμα. Εκείνοι οι οποίοι τρέφουν σεβασμό. Έχει λήξει το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα. Εκείνοι όμως οι οποίοι τρέφουν σεβασμό στον θεσμό της μοναρχίας και στην ελληνική βασιλική οικογένεια δεν πρέπει να έχουν μια πολιτική στέγη. Ξέρω εγώ. Εμείς λοιπόν συνθέτουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε και οι μόνοι οι οποίοι είπαμε, παιδιά, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Πήγε ο κύριος Εμφιετζόγλου, ο επικεφαλής του συνασπισμού, στον κύριο Νατσιό, να σας δώσω είδηση. Ναι. Τρεις φορές το έκανε κρούση. Για δεν απάντησε καν. Α, για δεν να συμπράξετε με την νίκη. Όσον αφορά στον κύριο Βελόπουλο, έκανε το μεγάλο του κάλεσμα, ο οποίος για μένα, ακομπλεξάριστα θα πω, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ο φυσικός ηγέτης του χώρου, αλλά δεν την αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Ακομπλεξάριστα λοιπόν. Γιατί θα δεν πω, σας θέλει εσάς μαζί, γιατί. Ακομπλεξάριστα λοιπόν θα πω ότι έγιναν συζητήσεις μαζί του, δεν προσέφερε σε όλον αυτό τον πατριωτικό συνασπισμό ούτε μία έδρα δι' αντιπροσώπου. Ενδεχομένως διότι θέλει να ελέγχει πλήρως απόλυτα το κόμμα του και επειδή προτεραιότητα έχει. Προτεραιότητα έχει με τον κύριο Βελόπουλο. Μίλησε, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Εμφιετζόγλου με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά ξέρετε τώρα πώς γίνονται τα πράγματα. Υπάρχουν ζυμώσεις. Δεν ξέραμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλα τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να βρουν τρόπο να έχουν μια ενιαία συμπαράταξη. Ερώτηση τώρα. Είσαι υψηλή ευφυία άνθρωπο, θέλω να σου κάνω την ερώτηση. Παρακαλώ. Αφού λοιπόν όλα έχουν πάει κατά ένα διαβολικό σχεδιασμό να βολεύουν την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι σε κόψαν σαν την προηγούμενη φορά και τώρα σε αφήσανε δεν είναι μέρος του σχεδιασμού. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι σχεδιασμός. Λέω τι ωραία που έρχονται όλα αυτό. Και κουμπώνουν. Το γεγονός ότι ήρθες τώρα δεν κουμπώνει ωραία. Μια χαρά κουμπώνει και αυτό. Δημήτρη, μια χαρά κουμπώνει και αυτό. Ένα κόμμα του 4% το διαλύεις, στέλνεις 2,5 στη νίκη, την πας στο 2,9, κάποιοι πήγαν και στην κυρία Κωνσταντοπούλου και απειλεί το Μέρα 25 τώρα. Ναι. Να γνωρίζετε ότι πολλές από τις λεγόμενες εθνικιστικές πατριωτικές ψήφους πήγανε στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Το γνωρίζουμε, μα και λοιπόν, δήλωσε ότι δεν είναι αριστερή αυτό το κλείο. Όχι, μπροστά. Τώρα λοιπόν, επιτρέπουν πάλι το διαντιπροσώπου κόμμα του Κασιδιάρη, του Σπαρτιάτες, όπου δεν επιστρέφουν όμως όλοι που πήγανε στη νίκη, επιστρέφουν αρκετοί ούτως ώστε να μείνει και η νίκη απ' έξω. Γι' αυτό και αφήνουν και εσάς για να πάρετε ένα κομμάτι από εκεί. Εμείς τώρα και. Να μην μπείτε στη Βουλή, να μην μπει ένα μεγάλο ποσοστό. Εμείς τώρα και έτσι κλείνω, τους φαινόμαστε ενδεχομένως όχι αρκετά επικίνδυνοι. Και καλό όλους και όλες να τους αποδείξουμε ότι είμαστε επικίνδυνοι. Διότι είμαστε το μόνο κόμμα που συνεργάστηκε. Το μόνο κόμμα που είναι καθαρό ξάστερο, λοιπόν, το μόνο κόμμα που τα στελέχη του είναι παρόντα και εκφράζουν τον πατριωτικό κόμμα με συνέπεια με το φίλο τα τελευταία χρόνια. Συστήματος, εντάξει, μπορείτε τα τελευταία χρόνια, αλλά άνθρωπο του συστήματος. Ήταν εργολάβο, μεγάλο εργολάβο, δεν ήταν και κανένα. Και εγώ ήμουν από το Σκάι και από τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ήμουν από τον Σκάι. Άλλο ήσασταν εργαζόμενο, δεν ήσασταν μεγάλο εργολάβο. Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν, ότι σε μια κουβέντα τώρα ιστορία με τον Χρήστο. Είναι μεγαλύτερο από όλου του χρόνια, επί δεκαετίες. Ακούμε τη συνείδησή μα. Καλά κάνετε. Πήρε τον χρόνο, τριπλάσιο χρόνο. Θα ξέρει το θερμά. Ένα γρήγορο κύκλο για να προλάβουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στις τάξεις του δύο βουλευτές, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το τουρκικό πρόγραμμα. Ροδόπ και Ξάνθη. Έχουν άμεση σχέση. Έχετε με το στοιχεία, γιατί το είπατε και πριν. Τα ξέρει και ο ίδιος ο Τσίπρας. Αφήστε τη ξέρει. Ο κύριος Τσίπρας, ακούστε με, Χατζηγιαννάκη. Εσείς ανέχετε, γιατί κάτι λέτε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις πληροφορίες που υπάρχουν. Εσείς πείτε μου αν ξέρετε. Θέλετε να απαντήσω. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να απαντήσει για τον εαυτό του. Πριν απαντήσω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, τα ίδια τα στελέχη σας στη Ροδόπη κατήγγυλαν αυτά που γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας. Πείτε μου, εσείς έχετε στοιχεία, αφήστε τις καταγγελίες. Αν έχετε στοιχεία, γιατί αυτό που καταγγέλλεται είναι εθνικά επικίνδυνο. Δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγυλαν ότι ο βουλευτής Ροδόπης δημιουργεί πολιτικό θέμα. Η δήλωση του κυρίου Φίλη εξυπηρετεί την τουρκική προπαγάνδα. Ο κύριος Τσίπρας δε χθες, κύριε Στάθη,
κάλυψε τον κύριο Φίλη, ο οποίος είπε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει περί τουρκικής μειονότητας. Αυτό τι σημαίνει και κλείνω. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, και εδώ είναι, θέλω να τοποθετηθεί ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα αυτά, πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα, κάνοντας παιχνίδια, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούνται ως μοχλός προκειμένου να δημιουργούν προβλήματα στην Ελλάδα, δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Μα με συγχωρείτε. Και το ερώτημα εσείς... λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι. Το ερώτημα, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι. Καλύτερα να μαθάς καμιά φορά και μιλάμε για Τουρκία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στα ψηφοδέλτια του. Θα πάτε την Ελλάδα στη χάγη. Δύο βουλευτές οι οποίοι έχουν. Θα κόψετε την Ελλάδα στη χάγη. Για τον τιμένο λόγο λοιπόν, εξυπηρετούν την πολιτική προπαγάνδα, κύριε Χατζηγιαννάκη. Ελάτε. Θα κόψετε την άποψη. Το δημοσίευμα του NGR του 2006, κείμενο που γίνεται λόγος για τουρκική μειονότητα, υπέγραψε ο βουλευτής τότε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Ιλκάν, μετά και με την Τώρα, 16, για την Τώρα, και τώρα είναι του Πασό. Έχει μιλήσει για το κείμενο που γίνεται λόγος για τουρκική μειονότητα, υπέγραψε ο βουλευτής Ροδόπης της Νουδού, ο κύριος Ζεϊμπέκ, που τώρα το 2006 είναι το 2006, ακούτε τι λέει. Το 2006. Γιατί τότε υπήρχε τουρκική μειονότητα τώρα, σας λέω κι άλλο. Το 2023 ο κύριος Ζεϊμπέκ, ξέρετε, έχει πει στη Νέα Δημοκρατία. Επιδεινώθηκε το καθεστώς της τουρκικής μειονότητας. Λοιπόν, πρέπει να προσέχετε πολύ με αυτά, γιατί είναι επικίνδυνα. Αυτό επικίνδυνες θέσεις αυτές. Να μην χρησιμοποιείτε προεκλογικά, ενώ είχατε εσείς άνθρωπους. Αν έχετε στοιχεία, να βάζετε την ΕΕ, αντί να παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη και τον Φλόρο, να παρακολουθούσε αυτούς. Από μία φράση. Κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί με τον κύριο Τσίπρα ήσασταν στο Πασόκ και ο ίδιος θα πρέπει να λέξη. Από μία λέξη. Εντάξει, τώρα οι θεωρίες συνωμοσίας για τα προξενία νομίζω δεν τιμούν την πολιτική συζήτηση γενικώς. Και επίσης νομίζω ότι είναι έτσι ίδιον της δεξιάς πολυκατοικίας να χαρακτηρίζει δεξιά και αριστερά διάφορους εθνικούς κινδύνους και να ανακαλύπτει προβλήματα τέτοιου είδους. Υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Όταν την ίδια στιγμή. Υπάρχει τουρκική μειονότητα. Όταν την ίδια στιγμή. Πείτε μας τη θέση του ΜΕΡΑ25. Υπάρχει τουρκική μειονότητα, δεν υπάρχει, Στεράκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δύο βουλευτές μιλάνε για τουρκική μειονότητα. Συμφωνείτε. Υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Να συζητήσουμε κάτι πιο τουρκική χρήσιμο. Μειονότητα υπάρχει. Κάτι πιο χρήσιμο για τον ελληνικό λαό. Μία λέξη, πρέπει να κλείσουμε. Κάτι πιο χρήσιμο για τον ελληνικό λαό. Α, δεν είναι χρήσιμο αυτό. Όμως ό,τι σκοπεύετε να τους εκδέρνετε για την επόμενη μιλάνε για τουρκική μειονότητα. Όταν σκοπεύετε. Για σας δεν είναι χρήσιμο αυτή η συζήτηση. Ελάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Μέτριος ο Περιφερειάρχης ήταν στο πρόξενο. Ο Μέτριος ο Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά δεν θέλουν το φράχτη. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπάρχει διεθνές δίκαιο. Σας παρακαλώ. Κύριε Καρανικόλα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα, αυτά ούτε στη Γαλλία. Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Ηρεμία. Να σεβαστούμε τις θεατές λίγο, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο, για να κλείσουμε. Ούτε στη Γαλλία δεν αποδίδουν το χθεσινό περιστατικό σε τέτοιου είδους θέματα και εδώ τα αποδείχνει η Δημοκρατία. Δηλαδή τροπή. Είναι η άποψή σας. Να κλείσουμε. Εξαιρώ την κυρία Τσίχλη από αυτό που θα πω και το ΜΕΡΑ25. Τα κόμματα της κοινής ατζέντας, τα κόμματα της παράνομης λαθρομετανάστευσης, τα κόμματα του γονέα 1, γονέας 2, τα κόμματα που θα φέρουν μαζί τις πρέσπες του Αιγαίου, που μαζί θα περιστήλουν την ΑΟΣ του Καστελόριζου, που μαζί θα πάνε σε διεθνές κονσόρτσιουμ συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία, υποδίονται τώρα ότι τσακώνονται για ζητήματα εθνικά. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εθνικά ζητήματα θα ψηφίσει το κόμμα εκείνων που γνωρίζει. Πάρα πολύ το όλους. Κόμμα των συνεπών, τον πατριωτικό συνασπισμό. Σας ευχαριστώ όλους. Θερμά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.